Σημερινή μας εκδήλωση μας τιμάνε με την παρουσία τους ο Σύλλογος Ασβεστόπετρας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρικού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξινού Νερού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερμακιάς, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΗ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλάτιας, η Θρακική Εστία Εορδέας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Χριστοφόρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος, να σας πω την αλήθεια, που με έκανα να ξεκινήσω και να μην τα βάλω κάτω, είναι ότι κατάλαβα ότι ορισμένοι οι οποίοι είναι ανάμεσά μας, και θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό που σας λέω, όλο αυτό το οικοδόμημα που χτίσαμε από το μηδέν όλοι μαζί, κάποιοι θέλουν να το εκμηδενίσουν και να το χαλάσουν και κάνουν τα δύνατα δυνατά. Μέχρι και σήμερα το πρωί είχαμε κάτι καταστάσεις. Λοιπόν, εμείς δεν θα τους αφήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε να τους λέμε ότι η παράδοση ενώνει, δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν, είμαστε ανοιχτοί σε όλους και θα στηρίζουμε την πλούσια πολυπολιτισμική παράδοση του χωριού μας. Και εδώ θέλει χειροκρότημα. Συνοχίζοντας, για να μην μακρηγορήσω σε αυτό το κομμάτι, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το φίλο μου τον Γιάννη του Παδονοδημητρίου από την Ασβεστόπετρα. Χειροκρότημα και για τον Γιάννη, γιατί είναι άξιο για αυτό που θα δείτε σε λίγο. Θα ξεκινήσει το τμήμα εμφανίσεων και θα προβληθεί ένα βίντεο με την κυρία Σπανοδημητρίου Ευαγγελία και τραγουδάει ένα τραγούδι το οποίο είναι από γενιά σε γενιά, το έμαθα από τη θεία της, η οποία είχε χάσει το παιδί της πάνω στο βουνό. Ένα πραγματικά συγκινητικό τραγούδι. Η κυρία Σπανοδημητρίου κατάγεται από την Καρδιά ή αλλιώς Τρέμπαινο. Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το χωριό αυτό. Το τραγούδι αφηγείται η θεία της, η οποία είναι από τη Μαυροπηγή, και έχουμε εμείς την τιμή σήμερα να το ακούσουμε εδώ. Αυτή είναι η παράδοση, φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι
Yeah.
του να πλήξουμε βραγίδια. Σαν του να πλήξουμε. Σαν του να πλήξουμε βραγίδια.
Yeah.